καταστήματα άδεια ή σχεδόν άδεια, υπάλληλοι που περιμένουν να εξυπηρετήσουν λίγο στο κόσμο. Το ενετικό λιμάνι των Χανίων ασυνήθιστα ήρεμο και κάποιες ώρες έρημο. Ορίστε, Σεπτέμβριο και το λιμάνι είναι άδειο. Δεν υπάρχει πιο χειρότερα πράγματα. Είναι αρκετά μειωμένος ο κόσμος, το βλέπουμε όλοι αισθητά καθημερινά. Δεν έχει καμία σχέση με τα περσινά, προπέρσινα δεδομένα. Ο Σεπτέμβριος άλλοτε ο καλύτερος μήνας της τουριστικής σεζόν θυμίζει Νοέμβριο. Καταστηματάρχης εστίασης, ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων δωματίων και τουριστικών καταστημάτων εύχονται να περάσει ανεπιστρεπτή. Λες και είναι Οκτώβρης, Δεκέμβρης μήνας και ότι δεν έχουμε δουλειές, σωστό. Θυμάστε άλλο καλοκαίρι, άλλη περίοδο, Σεπτέμβρη μήνα. Μια εποχή γινόταν όχαμο, δεν έβλεπες τη θάλασσα τον κόσμο. Καθόμαστε, δουλεύαμε, ας πούμε, εδώ και δεν έβλεπες καθόλου τη θάλασσα τον κόσμο πέρα εδώ που γινόταν, ειδικά αυτή την ώρα. Καμία σχέση δεν έχει φετινή χρονιά με την περσινή. Αλλά δόξα τω Θεώ να έχουμε την υγειά μας. Για πολλούς από τους επισκέπτες των Χανίων, αυτές είναι οι ιδανικές συνθήκες για διακοπές, χωρίς την κοσμοπλημμύρα των προηγούμενων ετών. Αρκετοί που έρχονται συχνά έχουν δει τεράστια διαφορά. Οι υπόλοιποι που έρχονται για πρώτη φορά, τους αρέσει πολύ που υπάρχει αυτή η ησυχία και απολαμβάνουν τις διακοπές τους. Και μάλιστα λένε ότι θα ξανανάρθουν. Όταν όμως μεταφραστεί οικονομικά αυτή η δραματική πτώση, σημαίνει για πολλούς απασχολούμενους με τον τουρισμό μηδαμινά έσοδα και προαναγγέλει ένα δύσκολο χειμώνα. Είναι μια πρωτόγνωρη χρονιά. Θεωρώ ότι θα τη θυμόμαστε μέχρι τα βαθιά γεράματα αυτή τη χρονιά γενικά. Και όλα αυτά που θα έρθουν. Αυτή τη βδομάδα είμαστε κοντά 90% πιο κάτω από πέρυσι. Τόσο καλά είμαστε. Είναι ενδεικτικά τα επίσημα στοιχεία της Fraport για τις φετινές αφίξεις του αεροδρόμιου Δασκαλογιάννης των Χανίων. Το οκτάμινο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2020 έφτασαν 458.778 επισκέπτες, όταν το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είχαν ταξιδέψει αεροπορικό στα Χανιά 2.142.236. Η πτώση αγγίζει το 78%. Για τα δεδομένα της εποχής θεωρώ ότι ήταν αρκετός. Εμείς περιμέναμε πολύ λιγότερο. Αντίστοιχη είναι η εικόνα σε όλες τις τουριστικές περιοχές των Χανίων και κυρίως όσες τα προηγούμενα χρόνια στηρίζονταν σε ξένους επισκέπτες.